Δύο πολύ σημαντικές νίκες αλλά και ένα συγκλονιστικό μήνυμα κατά της βίας χαρακτήρισαν τις σημερινές αναμετρήσεις των μεικτών ομάδων της ΕΠΣΗ με αντίπαλο τα Χανιά στο Ατσαλένιο. Με την ομάδα K15 να επικρατεί με 2-1 ενώ ακολούθησε η νίκη με 1-0 στο μάτς των μεικτών K17. Τα παιδιά των μεικτών ΕΠΣΗ πέρα από τις αγωνιστικές τους επιτυχίες έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, με την ενέργειά τους να στείλουν ένα συγκλονιστικό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας, με αφορμή την δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Οι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές του Ηρακλείου ύψωσαν ένα πανό που έγραφε «Ελληνικό ποδόσφαιρο, φτάνει πια, μη με χτυπάτε άλλο». Στο αγωνιστικό μέρος, αρχικά στο παιχνίδι των μεικτών K15, το 1-0 έγινε στο 23ο λεπτό με σέντρα σου του Φθενάκη και αυτό το σκορ διατηρήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Τα Χανιά, που είχαν εξαιρετική παρουσία και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη νίκη του Ηρακλείου, ισοφάρισαν στο 47 με τον Σελινιωτάκη. Αλλά στην επόμενη φάση, αμυντικός των Χανίων χρησιμοποίησε το χέρι του και δόθηκε πέναλτι. Ο Καλέργης εκτέλεσε εύστοχα και διαμόρφωσε το 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Στο παιχνίδι των μεικτών K17 που ακολούθησε, το γκολ του Ντίσα στο 24ο λεπτό μετά από εξαιρετική ενέργεια του Κρασανάκη ήταν εκείνο που έκρινε τον νικητή σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι όπου τα Χανιά είχαν και εκείνα τις ευκαιρίες τους για γκολ. Σημαντικότερη στο 51ο λεπτό όταν δόθηκε στους φιλοξενούμενους πέναλτι που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από πλευράς Ηρακλείου, με τον Κοσμά να εκτελεί αλλά τον τερματοφύλακα Άγγελο Χαλκιαδάκη με εντυπωσιακή διπλή απόκρουση να κρατάει το 0 στην εστία του. Στο δεύτερο ημίχρονο το Ηράκλειο διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του και έφτασε στο νικηφόρο αποτέλεσμα, με τους Ντίσα και Σεβδαλή να έχουν και εκείνοι ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. Πρωτοφανής πάντως ήταν στο παιχνίδι των μεικτών K17 η απόφαση του διαιτητή κ. Ταμπουρατζή από το Λασίθι να σφυρίξει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου 5 λεπτά νωρίτερα και μετά την ανάποβλα αποφάσισε να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τα 5 υπολοιπόμενα λεπτά του πρώτου μέρους, ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο μετά από ένα mini time out μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων.